Οι γονείς μου ήρθανε αραβωνιασμένοι το 22, η μάνα μου. Ο πατέρας μου ήρθε το 25, γιατί 3 χρόνια ήταν αιχμάλωτος στην Τουρκία. Ήτανε φαντάρος στο τουρκικό στρατό και την ώρα που φεύγανε να φύγουν να μπουν στα καράβια, τον έπιασαν και τον κράτησαν εκεί 3 χρόνια. Ως λιποτάκτη τον έπιασαν. Όχι, ναι. Και λέει θα φύγεις. Και ήρθε μετά 3 χρόνια, λιποτάχτησε με άλλους 2 και ήρθε. Δραπέτευσε μετά. Ναι, δραπέτευσε. Σε λέει, έτσι κι αλλιώς θα μας σκοτώσουν. Αν μπορέσουμε και φύγουμε, και έφυγα. Και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ρώτησε πού είναι οι γονείς του, βρήκε δική μας ανθρώπη. Είπαν οι αραβωνιαστικές είναι στη Βέρεια, οι γονείς είναι στην Κρήτη. Και λέει πώς θα πάω, ήταν πάρα πολύ κουρελιασμένος, να πάω στη μάνα μου, ίσως πέρασαν κάτι, να ντυθώ και να πάω στην αρμονιστική μου ντυμένος. Και ήρθε μεγάλη εβδομάδα στη μάνα μου. Ναι. Και μετά, επειδή είχε η γιαγιά μου 4 κορίτσια και τον αδερφό της και ένα παιδί και αυτή, ο γαμπρός μέσα τότε λίγο δύσκολο ήταν να καθίσει. Βρήκαν ένα τουρκικό σπιτάκι, μπήκαν μέσα και παντρεύτηκαν. Έτσι απλά. Απλά, τίποτα άλλο. Χωρίς να έχουν τίποτε. Στον ήλιο μοίρα. Άλλοι άνθρωποι τότε και τον καιρό. Τίποτε δεν είχαν. Έτσι μπήκαν. Η μάνα της λέει θα σε δώσω ένα πάπλωμα να σκεπαστείς και όταν δουλέψετε και κάνετε δικό σας, αυτό να με το δώσετε να σκεπάσω τα παιδιά. Έτσι ήταν. Τι να έκαναν. Αλλιώς δεν γινόταν. Δεν χωρούσε ο γαμπρός τότε μέσα. Εσύ αργότερα εδώ μείνετε απευθείας στη Βέρεια. Εγώ με γέννησε, ναι. Πρώτα γέννησε την αδερφή μου. 1 χρόνο έζησε, πέθανε το παιδί. Μετά εγώ έμεινε σε μένα. Γεννήθηκα το 28. Εδώ γεννήθηκα, εδώ έζησα, εδώ δούλεψα, εδώ παντρεύτηκα, εδώ παιδιά έκανα. Αυτά όλα είναι δικά μου. Η παιδιά μου, τα κορίτσια μου είναι τα εγγόνια μου, τα δυσέμπονα. Δόξα τω Θεώ. Δοξάζω τω Θεώ 1000 φορές. Στον πόλεμο μη ρωτάς. Επί ανταρκτικά ήμουνα η πρώτη. Δηλαδή, Ανταρκτίνα. Ανταρκτίνα δεν πήγα, αλλά ήμουνα μέσα στη Βέρεια και τι να σου πω, Χριστή, να τα πω όλα. Πες και ελεύθερα, αλίμονο. Ήμουνα στην ΕΤΑ, ήμουν στην αλληλεγγύη και ταχυδρόμος. Όταν ήταν ο μεγάλος ο καπετάνιος κρυμμένος, δεν μπορούσε να βγει έξω, να πάει στον άλλον τον καπετάνιο, πώς να πάει. Έγραφε ο ένας ένα γραμματάκι, με το έβαζαν στον ποδόγυρο και εγώ σαν καπετάνισα περνούσα και το πήγαινα στον άλλον. Μετέφερε συγκλώματα δηλαδή. Βεβαίως. Ώσπου έφυγαν οι Γερμανοί. Εγώ, αν θα σου πω, να σου πω εγώ τι δουλειές έκανα. Ως την 5η τάξη, σαν τώρα Μάιο μήνα, έκανε ένα χαλάζι και χάλασε όλο το χωράφι του πατέρα μου, τα 25 στρέμματα, τα πάντα. Και με πήρε και με πήγε στο βάλτο και ξαναφυτέψα με άλλα. Τι φυτέψατε? Καλαμπόκι, βαμβάκι, καρπούζια, φασόλια, σουσάμι. Τι να σε πω, το γεμίσαμε. Αγόρι και κορίτσι δεν υπήρχε τότε. Τότε όχι, ήταν δουλειά, υπήρχε ανάγκη. Ναι. Τον παρακάλεσε ο διευθυντής του σχολείου, κύριε Λεωνίδα, σε παρακαλώ. Πώς γνώρισε τότε? Εγώ, 5η τάξη, ναι, 5η τάξη δημοτικό. 11 χρονών κορέτσι, ναι. Και σε πήρε στο βάθος. Ναι, και... ναι, ναι. Και φαντάζομαι ναι. Τότε δεν υπήρχε... Τι, τίποτε. Δουλεύαμε. Δουλειά και τίποτα. Αλλά δεν μ' άρεσε η δουλειά του χωραφιού. Ναι. 2 χρόνια πήγα, τον 3ο χρόνο, λέω εγώ θα πάω στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο. Ναι.
Η μάνα μου με λέει, άμα θες να πας και μπορέσεις, γιατί τότε δίχως χαρτί δεν πήγαινες. Τι χαρτί? Α, κοινωνικό φρονημάτων. Κοινωνικό φρονημάτων. Πώς θα με έπαιρναν εμένα? Εγώ ήμουν... Για να πας εργάτρια χρειαζόσουν χαρτί κοινωνικό. Βεβαίως, κοινωνικό φρονημάτων. Πήγα μια φορά. Σταμπαρισμένη πλέον? Βεβαίως σταμπαρισμένη. Ώρα με την ώρα φοβόμασταν να μην χτυπήσει η πόρτα και με πάρουν στη φυλακή. Αλλά επειδή ήμουν μικρή δεν με πρόβα. Έχω 3 παιδιά, 2 κορίτσια και ένα γιο. Ο γιος μου είναι προϊστάμενος του ΤΕΒΕ, ο Γιώργος μου. Δεν ξέρω αν τον ξέρει. Τον ξέρει όλος ο κόσμος. Τα κορίτσια μου είναι αυτά, τα δυο. Οι τρεις εκείνες είναι γονές μου. Και τα άλλα τα τρία είναι δυσέγγωνα. Να είσαι καλά σαν τα άλλα, και άλλα δυο δυσέγγωνα έχω, 17 χρονά δυσέγγωνη έχω. Να είσαι σαν τα ψηλά βουνά. Δόξα τω Θεώ. Ξέρεις τελοκρατόρενα, αν το θέλεις κι εσύ. Έτσι πες μου λίγο, όσο θέλεις. Ναι, τι να σε πω. Μικρασιάδες είναι μερακλείδες. Μερακλείδες δεν θα πει τίποτα. Και έχουν και πόνο στην ψυχή. Αν πονάω λέει... Πες μου τα αγαπημένα σου τραγούδι. Τσιφτετέλη. Ποιο? Σαλαγιάβρου, σαλαγίγι, μεντυλινί. Αξαμόλτι, γιόλτερ, σένε, σε βδιγίμι. Πολλά ξέρω. Σας ευχαριστώ όλους που είστε μαζί μας και πάλι. Είναι πολύ όμορφο να σας βλέπω κάθε φορά. Και φυσικά εδώ στο χώρο του Σεραμέντα, είναι το ξεκίνημα για τα απογευματινά μας τα παιδάκια. Να ευχαριστήσουμε τη Σάρη και τον Τάσο που είναι μέσα, που μας περιποιήθηκε και μας έκανε τόσο ωραία πιάτα. Σε αυτό το όμορφο περιβάλλον δημιουργούνται θύμισες. Η πεθερά μου πριν από λίγο μου λέει: έχω κάτι ωραίες φωτογραφίες από απόπειρες εδώ στο Σεραμέντα. Η κυρία Μαρίκα εδώ μου λέει: έχω πιει καφεδάκια εδώ, άλλες εποχές. Σε αυτό το μέρος λοιπόν δημιουργούνται πολλές θύμισες από άλλες εποχές, παρέα με τα έργα της Γεωργίας Τσέρνης. Ό,τι βλέπετε γύρω-γύρω, από εκεί ξεκινώντας μέχρι και από εδώ, είναι δημιουργίες της Γεωργίας της Τσέου. Το κάθε κομμάτι έρχεται να μας μιλήσει ξεχωριστά και να μας κερδίσει. Θα ρωτήσετε να τα κοιτάξετε μετά. Αν κάτι σας αρέσει ή σας ενδιαφέρει, μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Τσέου. Κυρία Τσέου, να σας δούνε λίγο, γιατί δεν σας γνωρίζουν όλοι. Και να σας πει και τι αξίζει το κάθε πράγμα. Το υφαντό, το πλεκτό, το κέντημα, το νήμα και το σύρμα είναι τα υλικά που δημιουργούν θάρρος στο αποτέλεσμα από τη Γεωργία, δοσμένα με μοναδική χάρη. Πρόκειται για πάντρεμα υλικών σε συνθέσεις όπου κυριαρχούν, όπως είδατε, το δέντρο, το λουλούδι, το ηλιοβασίλαμα, τα έντομα και τέλος προς τα εκείνη την πλευρά η γυναίκα σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Είναι έργα όλα δοσμένα με δυνατά, αληθινά χρώματα και πολύ πρωτότυπα. Και θα ήθελα να δω λίγο την κυρία Τσέου. Πολύ μου κρύβεσαι πίσω την ψυχή. Και να σου πω, κυρία μου, Γεωργία, η τέχνη να δημιουργήσει είναι έφυγο ταλέντο. Η τέχνη όμως του να δίνεις τον εσωτερικό σου κόσμο μέσα από τα έργα σου είναι έκφραση. Συγχαρητήρια λοιπόν για τις προσπάθειές σου. Και να σας πούμε ότι είναι τιμή μας που είναι συνεργάτητα η κυρία Τσέου στο Σύλλογο Μικρασιατών και μαθαίνει και διδάσκει πράγματα και στους μαθητές. Η σημερινή μέρα βέβαια είχε και άλλο σκοπό. Σε 7-8 μέρες περίπου θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας και από αυτή την ημέρα ορμόμενη είπαμε εμείς θα τη γιορτάσουμε από σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Ίσως η στιγμή που η κάθε γυναίκα γίνεται μητέρα θεωρείται η πιο ιερή στιγμή της ζωής της. Δεν είναι τυχαίο, μητέρα ή μάνα. Ίσως είναι η πιο ιερή λέξη που υπάρχει στο παγκόσμιο λεξιλόγιο. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο και συνάμα ο πιο ευχάριστος ρόλος που αναλαμβάνει κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Όταν γινόμαστε μάνες, καταλαβαίνουμε την αγάπη της δικής μας μητέρας και κάθε μητέρας όσο μεγαλώνουμε οι ίδιες φυσικά στην πορεία της.
Ο ερχομός των παιδιών μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους. Βάζουμε όμως άλλες προτεραιότητες, χωρίς να αλλάζει η προσωπικότητά μας. Είμαστε οι ίδιες οι γυναίκες, απλά έχουμε λίγα κιλά παραπάνω. Αυτή τη μητέρα, γιαγιά, γυναίκα, απόγονο πρώτης και δεύτερης γενιάς των Κρασεατών, αφού γεννήθηκε το 1928 από γονείς που προερχόταν από το γιαγιά Κέι. Αυτό τον άνθρωπο που στηρίζει με τη συμμετοχή του σε κάθε του βήμα το Σύλλογο των Κρασεατών, ερχόμαστε σήμερα να τον τιμήσουμε με αυτό το απογευματινό. Προς τιμή λοιπόν της κυρίας Μαρίκας, πρόκειται για την κυρία Μαρίκα Θόμοπουλ, γίνεται το σημερινό απογευματινό. Δεν λείπει ποτέ από καμία εκδήλωσή μας. Να σας πω ότι θεωρείται ότι είναι το γούρι μας. Η συμμετοχή της και η προσφορά της είναι παράδειγμα για μίμηση προς όλους και όλες μας. Στηρίζει την κληρονομιά και την παράδοση. Μας έχει δώσει και κάποια μαθήματα μαγειρικής. Αυτή τη μάνα λοιπόν τη θεωρούμε και μητέρα του Συλλόγου Μικρασιατών. Έτσι ο Σύλλογος αποφάσισε να της προσφέρει τιμή σε ένα και ένα μικρό εμφύλιο. Το πήρα στο χάρι. Βλέπετε ένα μικρό κουτάκι, το οποίο αυτή τη φορά έχει μια μικρή έκκληση. Όχι, δεν έχει καμία μεγάλη αξία, είναι συναισθηματική αξία. Ο Σύλλογος αποφάσισε να χαρίσει στην κυρία Μαρία Σογιουρτζή Θόμογλου το κλειδί του σπιτιού μας. Τίποτα περισσότερο. Ότι η κυρία Μαρίκα είναι η πιο μεγάλη εγγεγραμμένη σε ηλικία στο Σύλλογο και η πιο δραστήρια. Οπότε πρέπει να τη μιμηθούμε. Είναι μια γέννηση.